Καλησπέρα. Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog. όπως έχω προαναγγείλει από το πρωινό vlog, το οποίο είχε θέμα της σκέψης και τους προβληματισμούς γύρω από την επικαιρότητα που προβληματίζει τον κόσμο όλο και χθε και σήμερα και γενικά από τις 20 Μαΐου με την υπόθεση εκείνη στην Καλυθέα, ε, έχω πει ότι απόψε θα μιλήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε μια ερωτική απόρριψη. Ε, όπως έχω πει και στο πρωινό vlog, δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές οποιοδήποτε υπόπτου ή κατηγορούμενου. Ε, υπάρχει το δικαστήριο για να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις, όμως επειδή έχουν τεθεί επιτάπητος και επισκέψεως όλων μας, δηλαδή τα, τα έχουμε στο μυαλό μας κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες που μπορεί να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, το τονίζω αυτό το πράγμα γιατί οι δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν είναι πάντοτε έγκυρες. Αυτό που είναι έγκυρο είναι η καταγραφή της πραγματικότητας μέσα από μια δικαστική διαδικασία το οποίο θα πάρει πάρα πολύ καιρό να συμβεί. Λοιπόν, εικάζεται, λέγεται, ότι η φερόμενη ω η υποπτή κατηγορούμενη είχε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίο εικάζεται ότι είπε ότι ο ίδιο δεν έβλεπε τη σχέση σοβαρά και αυτή την έβλεπε σοβαρά, και εικάζεται ότι ενοχλήθηκε η φερόμενη ω δράστη, η κατηγορούμενη, ενοχλήθηκε γιατί ο άνθρωπο που αυτή είχε άλλα όνειρα για τη σχέση τους, όπως, όπως εικάζεται ότι είχε πει ο ίδιος ότι ήθελε να την παντρευτεί ή να τον παντρευτεί, ε, ότι ε, δεν προχώρησε σχέση, τους βάλτωσε και ότι αυτός είχε στείλει έτοιμα φιλία στο facebook στο θύμα. Και ότι αυτό πυροδότησε μια ζήλια η οποία κατέληξε να γίνει και παρανοϊκή ζήλια και αν όντως η κατηγορούμενη είναι και το πρόσωπο το οποίο έχει... Είναι οι ένοχοι, σας λέω, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Μπορούμε να το εικάσουμε, μπορούμε να το υποψιαστούμε, μπορούμε να το υποστηρίξουμε, αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Εάν όντω είναι αυτή ε, ε, η ένοχη, και αυτό θα αποδειχθεί, είπαμε, στο τέλο της δικαστική διαδικασία, ε, πιστεύω πάρα πολύ στη δικαιοσύνη, στους νόμους, στην ευνομία και, και στι. Ε, διαδικασίες που δεν είναι δικές μας να κάνουμε εμάς του κοινού, δεν μπορούμε να στείλουμε λαϊκά δικαστήρια. Υπάρχουν τα αστικά δικαστήρια και το ποινικό δικαστήριο, το κανονιδιοδικείο στην παρούσα περίπτωση, που θα αποφασίσουν. Λοιπόν, ότι πυροδοτήθηκε η ζήλια από ένα αίτημα φιλίας, αυτό εικάζεται, και ότι από εκεί ξεκίνησε μια αιμμονή της φερόμενης ως με το θύμα. Λοιπόν, και ε, όπως έχω πει και το πρωί, οι προβληματισμοί είναι πάρα πολλοί, αφορούν τη ψυχική υγεία γενικότερα, αφορούν ε, κάποιες διαγνώσεις που ονομάζουμε ε, διαταραχές προσωπικότητας που δεν ξέρουμε αν η φαιρομήνιος δράστης έχει αυτή τη διαγνώση ή όχι και γενικά α, αφορούν τον προβληματισμό στο κατά πόσον ένας άνθρωπος που μας φαίνεται ok, που μας φαίνεται ότι είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που αν ζηλέψει, θα δείξει τη ζήλια του με τρόπου που δεν θα φτάσει στο έγκλημα, μπορεί να φτάσει στο έγκλημα. Ε, και είπα απόψε θα μιλήσουμε για το πώς ε, ε, αντιμετωπίζουμε μια ερωτική απόρριψη. Όταν τρώμε χιλόπιτα, όταν θέλουμε κάποιον άνθρωπο και αυτός δεν μας θέλει, ή όταν έχουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι και γάμος αυτή η σχέση, δεν είναι απαραίτητα να και γάμος. Και εμεί θέλουμε τον άντρα μα, θέλουμε τη γυναίκα μα, και μια καλή πρωία έρχεται και μα ενημερώνει ότι ξέρει: Εγώ δεν σε θέλω πια. Γι' αυτό χωρίζουμε, γι' αυτό φεύγω. Τρώμε απόρριψη. Ή θέλουμε έναν άνθρωπο, είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο. Ή νομίζουμε πως είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σχέση με έναν άνθρωπο και αυτό ο άνθρωπο μα απορρίπτει και μα λέει: Εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. ή κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στι μέρε μα, μπορεί αυτό ο άνθρωπο που μα ενδιαφέρει ερωτικά να θέλει να έχει μόνο μια-δυο μια, ή τρει ερωτικέ επαφέ μαζί μα, σωματικέ μόνο, χωρί καμία εξέλιξη ρομαντική εξέλιξη συναισθηματική, να δημιουργηθεί μια σχέση σοβαρή, η οποία να οδηγήσει στον αραβόνα, στη συγκατοίκηση και στο γάμο κτλ. Παραμύθια τη Χαβελιμά, παλιέ ελληνικέ ταινίε που το χαπιέντα στα σκαλιά τη Εκκλησία κλπ. Είναι πολύ ε, πιθανόν για όλους τους ανθρώπους σε κάποια φάση της ζωής, τους, της ζωής τους ή σε κάποιες φάσεις της ζωής τους να δεχθούν ερωτική απόρριψη, να φάνε χιλόπιτα. Shit happens. Και συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας αυτό το πράγμα. Να επενδύσουμε συναισθηματικά σε έναν άνθρωπο, να επενδύσουμε συναισθηματικά σε μια υπαρκτή σχέση, σε μια σχέση που νομίζουμε εμείς σαν σχέση ενώ δεν είναι, οτιδήποτε, να επενδύσουμε σε κάποιον, να, επενδύ να επενδύσουμε σε κάτι και στην πορεία να η επένδυσή μας να πάει στράφη. Δηλαδή όλες αυτές οι ελπίδες που κάναμε, τα όνειρα, οι φαντασιώσεις, οι προσδοκίες, τα, τα, συναισθήματα που νιώσαμε, τα, όλο αυτό το χρόνο που ξοδέψαμε, το χρήμα ίσως, την ενέργεια, το συνέστημα, τη ψυχή που δώσαμε, να πάει χαμένη. Να μας απορρίψει το αντικείμενο του ερωτικού μας πόθου ή του ερωτικού μας πάθους. Η λέξη πάθο χρησιμοποιείται εύκολα στην λογοτεχνία. Ερωτικό πάθο. Πολλέ φορέ μπορεί να λέγεται και όλα τι όπλησε το χέρι του δολοφόνου, το πάθο όπλησε το χέρι του δολοφόνου εντό αγωγικών κλπ. Θεωρώ ότι η λέξη πάθο δεν είναι υγιή κατάσταση. Η από μόνη η ετοιμολογία τη λέξη σημαίνει ασθένεια. Στην αρχαία ελληνική λέξη πάθο, κάτι που παθαίνει κάποιο άσχημο, ε, όταν έχουμε ερωτικό πάθος και όταν καταλαμβανόμαστε από ερωτικό πάθος, δεν είναι υγιής ερωτική διασύνδεση με άλλους ανθρώπους. Με άλλους ανθρώπους δεν είναι, ερωτική, δεν είναι υγιής ερωτική σύνδεση. Το πάθος. Πάθος σημαίνει δεν βλέπω μπροστά μου. Πάθος σημαίνει έχω μία αιμονή ουσιαστικά και θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε εγώ να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και αν δεν είμαι με αυτόν τον άνθρωπο θα χαλάσει ο κόσμος. Ένα κόλλημα έντονο κόλλημα. Και μάλιστα η αιμονή έχει και τα στοιχεία της ακούσιας συνεχού συνεχούς ενασχόλησης με το αντικείμενο του πόθου και πάθους. Δηλαδή όταν έχει αιμονή κάποιος με κάποιον άλλον, θα σκέφτεται συνέχεια εκείνο το πρόσωπο, θα παρακολουθεί συνέχεια εκείνο το πρόσωπο, θα κάνει stalking το λεγόμενο σε εκείνο το πρόσωπο και δεν θα έχει οτιδήποτε άλλο που να απασχολεί το μυαλό του, το μυαλό της, αυτός που έχει το πάθος τη αιμονής ή που έχει την παρανοϊκή ζήλια, ε, τη χτητικότητα την αρρωστημένη, σαν και υπάρχει και η γης δεν υπάρχει. Όλο τούτο είναι το είναι του ανθρώπου εκείνου που είναι εμμονικός, καταλαμβάνεται από, τη σκέψη, από σκέψεις, συναισθήματα για το πρόσωπο το, για το οποίο έχει αιμονή, είτε θετική αιμονή, είτε αρνητική αιμονή, αν ας μου επιτραπεί ο όρο, θετική αιμονή του στυλ, είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνδρα και θέλω οπωσδήποτε πάση θυσία με τη Μουχαμέ, την άμε με αυτόν τον άνδρα, είτε με θέλει αυτό, είτε δεν με θέλει, είτε είναι ελεύθερο, είτε είναι παντρεμένο, είτε μου έχει δείξει σοβαρού σκοπό, είτε δεν μου έχει δείξει σοβαρού σκοπό, είτε τον νοιάζει για μένα, δεν τον νοιάζει, εγώ θέλω εκεί, τον παντρεύτηκα από μόνη μου, είμαι μόνη μου παντρεμένη μαζί του, είμαι μόνη μου σε σχέση μαζί του και αυτό δεν έχει ιδέα. Δηλαδή, μια αιμονή του στυλ, εγώ είμαστε μαζί. Ε, Πραγματικά, κατά λάθο είδα ένα απόσπασμα από μια εκπομπή trash TV που έδειχνε μια περίπτωση που έλεγε μια κοπέλα η οποία είχε μιλήσει με κάποιον λίγε φορέ στο Facebook. Έλεγε αυτό, θα με παντρευτεί. Αυτό είναι αιμονή. Και α μου επιτραπεί και ο όρο αρνητική αιμονή όταν κάποιος σκέφτεται αιμονικά έναν άνθρωπο τον οποίον όχι απλώ ζηλεύει, φθώνει και θέλει να τον καταστρέψει. Εκεί μιλάμε για ένα πάθο αρρωστημένο, που, κατά τη γνώμη μου, όλα τα πάθη είναι ε, Το οποίο ε, καταλαμβάνει το είναι του ανθρώπου, ο οποίο έχει αυτή την αιμονή, και ε, εάν βρεθεί και ένα υπόβαθρο διαταραχή προσωπικότητα και κυρίω διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα, που είναι η πιο συνήθι διάγνωση που έχουν οι κρατούμενοι σε φυλακέ για σοβαρά εγκλήματα, ανθρωποκτονίε κτλ τότε είναι πολύ πιθανό να ξεφύγει η αιμονή από κάθε λογική, από κάθε όριο, από κάθε ανθρώπινη αναστολή, από κάθε ανθρώπινη ηθική και βιοηθική και να καταλήξουμε σε δολοφονίες, σε απόπειρες δολοφονίας, σε βαριές σωματικές βλάβες, στην περίπτωση που ίσως να έχει να κάνει με κάτι τέτοιο της υπόθεσης με την επίθεση σε βιτριόλη στην Καλυθέα που έγινε 20 Μαΐου. Λοιπόν, εάν όντως ισχύει αυτό το πράγμα, μπορεί και να μην ισχύει, ότι η φερόμενη ως δράστης έπαθε μονή με το θύμα επειδή θεώρησε ότι το θύμα ήταν ο λόγος που ο άνδρας που αυτή νόμιζε πως είχα σοβαρή σχέση μαζί του, ενώ αυτός δεν ήθελε σοβαρή σχέση, τώρα έχω και έναν προβληματισμό. Εάν όντω ισχύουν αυτά που λέγονται, γιατί, όπω είπα και προηγουμένω, μπορεί οι, 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 οι δημοσιογραφικέ πληροφορίε να μην ισχύουν. Εάν όντω είχε πάει σε γάμο μαζί τη και μάλιστα σε γάμο συγγενικό, δεν πα σε συγγενικό γάμο ω ζευγάρι. Αν όντω έχουν πάει ω ζευγάρι, αν δεν βλέπει σοβαρά τη σχέση, δεν ξέρω. Αλλά είπαμε δεν θα κρίνουμε επί των γεγονότων αυτών, διότι δεν τα γνωρίζουμε τα γεγονότα. Είναι hearsay. Ο ένα είπε έτσι, ο άλλο είπε αλλιώ. Εδώ άκουγα προηγουμένω μία συνέντευξη του δικηγόρου τη κατηγορουμένη, η οποία λέει ότι ακόμη, ο οποίο λέει ο κύριο Κεχαγιόγλου Σάγκη ότι ακόμη δεν έχει λάβει καν τη δικογραφία. Δεν γνωρίζει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται και τι στοιχεία, τι συγκεκριμένε κατηγορίε και τα συγκεκριμένα στοιχεία πάνω στο οποία έχουν εκδοθεί οι κατηγορίε. Δηλαδή, ό,τι πούμε εμεί είναι κουβέντε του αέρα. Λοιπόν, Πώς αντιμετωπίζουμε μια απόρριψη. Πώς είναι καλό, πώς είναι υγιές να αντιμετωπίζουμε μια ερωτική απόρριψη. Είναι φυσιολογικό όταν φάμε χιλόπιτα, όταν δεχθούμε ερωτική απόρριψη, να πονέσουμε. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε αυτό που λένε οι Άγγλοι devastated, να νιώθουμε καταρακωμένοι, να είμαστε διαλυμένοι συναισθηματικά, να είμαστε στα πατώματα, Όπω λέγεται στην καθομιλωμένη... ...είναι φυσιολογικότατο... ...είναι φυσιολογικότατο όταν μας απορρίψει... ...ο άνθρωπος με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι... ...να πάθουμε μεγάλη ε, συναισθηματική ε, ζημιά... ...πάθουμε ψυχικό τραύμα... ...η ερωτική απόρριψη ισούται με ψυχικό τραύμα... ισούται με το θάνατο στην ουσία... ...μεταφορικά μιλώντας... ...της ελπίδας για το ότι θα ήμασταν ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι με τον άνθρωπο που εμείς θέλουμε και αυτός δεν μας θέλει, άνδρα ή γυναίκα. Είναι φυσιολογικότατο να νιώθουμε καταρακωμένοι. Είναι φυσιολογικότατο να νιώθουμε θλιμμένοι. Είναι φυσιολογικότατο να περνούμε τα στάδια του πένθους, της άρνησης, του θυμού, της διαπραγμάτευσης, της κατάθλιψης. Και είναι φυσιολογικό να φτάσουμε επιτέλους κάποια στιγμή και στο τελικό στάδιο του πέθους που είναι η αποδοχή. Η αποδοχή της ρεαλιστικής πραγματικότητας ότι κόρη μου, γέ μου, όσο και αν το θες εσύ, όσο και αν θες εσύ, όσο και αν θα κάνεις τα πάντα για να είσαι με τον άνθρωπο αυτό, δεν σε θέλει. Πάρ' το απόφαση πως δεν σε θέλει and get a life και προχώρα παρακάτω. Πόσο καιρό παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ένα υγιέ ψυχικό υπόστορμα, δηλαδή δεν έχει κάποια υποθάλπουσα ψυχική διαταραχή και κυρίω δεν έχει κάποια διάγνωστη ε, ψυχοπάθεια, διαταραχή ε, ε, αντικοινωνική προσωπικότητας που παλιότερα λεγόταν ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Το psychopathy στα αγγλικά αναφέρεται στη διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητας γιατί αυτή είναι η διαταραχή που συνήθως είναι πιο συνηθισμένη μέσα στους πληθυσμούς των φυλακών. Λέει ότι 30% των φυλακισμένων, μιλά, αυτή είναι η μελέτη που έχει γίνει στην Αυστραλία, 30% των incarcerated, των φυλακισμένων για εγκλήματα, έχουν τη διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και αυτό το 30% έχει επιτελέσει το 70% των στιγερών εγκλημάτων που έγιναν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ, πολύ ψηλό correlation, πολύ ψηλό συσχετισμό μεταξύ της διαγνωσμένης διαταραχής αντικοινωνικής προσωπικότητας και της εγκληματικότητας. Οι οι οποίοι ενισχύουν την εγκληματικότητα σε ανθρώπου με διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα είναι η συνοσυρότητα με κατάχρηση ουσιών και η συνοσυρότητα με άλλε διαταραχές προσωπικότητα, όπω για παράδειγμα την ναρκιστική διατα... την... Την διαταραχή προσωπικότητα, που εκεί πέρα, ο άνθρωπο που έχει τη διάγνωση τη ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα είναι πολύ απομακρυσμένο από οποιαδήποτε άλλα συναισθήματα άλλων ανθρώπων και τον ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον του. Εδώ θέλω να κάνω μία διευκρίνηση, γιατί έχω δει σχόλια κάτω από το πρωινό το live, ότι έγραψαν κάποιες φίλες... Δε ότι κάποιοι ε, παίρνουν σβάρνα όλε τι διαταραχέ προσωπικότητα του β' πλέγματο. Παίρνουν, για παράδειγμα, και την οριακή διαταραχή προσωπικότητα και βγαίνει κακό όνομα για την οριακή διαταραχή προσωπικότητα ότι σχετίζεται με την εγκληματικότητα. Η οριακή διαταραχή προσωπικότητα δεν έχει συσχετισμό με την εγκληματικότητα, όπω έχει η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Δηλαδή, ο συσχετισμό με την εγκληματικότητα στο γενικό πληθυσμό είναι ένα 2 με 3% στον πληθυσμό που έχει τη διάγνωση αντικοινωνική διαταραχής προσωπικότητα μπορεί να πάει, και μέχρι 22% με βάση κάποιε surveys, κάποιε μελέτε, μελέτε επιμελετών στατιστική ανάλυση που έβλεπα προηγουμένω. Δηλαδή, η διαταραχή οριακή προσωπικότητα παρόλο που ανήκει στο β' πλέγμα και λέμε ότι το, το α πλέγμα, το β' πλέγμα και το γ' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητα είναι αυθαίρετε. Κατατάξει κα, κατατάξεις τις οποίες έκαναν οι ψυχίατρες αυτό εδώ το βιβλίο, τον DSM που είναι το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο της, ψυχιατρικής, της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που κατηγοριοποιεί τις ψυχιατρικές διαταραχές και τις ψυχικές διαταραχές και δεν σημαίνει ότι επειδή έτυχε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχουν μπει στο ίδιο κλάστερ, στο, στο ίδιο πλέγμα κάποιες διαταραχές, ότι είναι η μια το ίδιο με την άλλη. Δεν είναι η μια το ίδιο με την άλλη. Θέλω να καθαρίσω εδώ το όνομα των ανθρώπων που έχουν οριακή διαταραχή προσωπικότητα, γιατί μπορεί η οριακή διαταραχή προσωπικότητα να συσχετιστεί με αυτοτραυματισμού, να συσχετιστεί με αυτοκαταστροφικέ συμπεριφόρε, όχι όμω με εγκληματικότητα. Ενώ η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα σε συνοσυρότητα με την κατάχρηση μπορεί έχει υψηλό συσχετισμό με την εγκληματικότητα. Δεν κάνω διάγνωση στην γυναίκα που φέρεται ω δράστη, μιλάω γενικά. Λοιπόν, αν είσαι υγιής προσωπικότητα και δεν έχεις κάποιο υπόβαθρο διαταραχής προσωπικότητας, τότε θα σου πάρει ένα χρονικό διάστημα ανάλογο της ενέργειας που έχεις επενδύσει, ανάλογο των προσδοκιών που έχεις, αφ... που έχεις χτίσει μέσα σου για αυτή την περίσταση, ένα χρονικό διάστημα ούτως ώστε να περάσεις από όλα τα στάδια του πένθους και να φτάσεις στο τελικό στάδιο που είναι η αποδοχή, να το πάρεις απόφαση ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε θέλει, τελεία, δεν σε θέλει. Πόσο χρόνο θες να το κάνεις αυτό, εξαρτάται. Συνήθως είναι πιο εύκολο να το πάρεις απόφαση όταν έχεις βιώσει κάποια πράγματα με εκείνον τον άνθρωπο και κυρίως αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, αν έρχεται η ερωτική απόρριψη μετά από συσχετισμό που διαρκεί, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια ή, κά... ή δέκα μήνε, ξέρω εγώ, μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλώντα στην εποχή μα για τι ερωτικέ σχέσει, θεωρούμε ότι από έξι μήνε και πάνω μια σχέση θεωρείται. Μακροχρόνια, ενώ παλιότερα ήθελε πολλά χρόνια μια σχέση για να είναι μακροχρόνια, όπως λέει, όπως λέει και η ετοιμολογία της. Στην εποχή μας όμως, από έξι μήνες και πάνω, θεωρείται μια μακροχρόνια σχέση. Αν είχε έστω και έξι μήνες σχέση με κάποιον και τον έχεις ζήσει και στην καθημερινότητα, είναι πιο εύκολο μετά να αποδεχθείς την ερωτική απόρριψη, γιατί σίγουρα θα έχεις μέσα, σου και κάποιες, μέσα στη μνήμη σου κάποιες αρνητικές εμπειρίες από τη σχέση σου και τη συσχέτιση σου και το συσχετισμό σου με αυτόν τον άνθρωπο, τις οποίες θα μπορείς να τις αναφέρεις να τι ανασύρει και τι αναφέρει στον εαυτό σου, να του ξαναφέρει στην επιφάνεια, να τι σκέφτεσαι, να τι θυμάσαι, ούτω ώστε να σου πέφτει η στενοχώρια που έχασε στο κελεπούρι. Εντάξει. Και αυτό που λέμε εμεί εδώ στο κανάλι μα, για όσου βλέπετε αυτό το βίντεο και δεν έχετε διάλαβει το από το κανάλι, είναι ότι δεν μα θέλει μία, δεν το θέλουμε χίλιε. Ή δεν μα θέλει μία, δεν την θέλουμε χίλιε. Ένα άνθρωπο που έχει υγιή προσωπικότητα, ένα άνθρωπο που έχει ε, καλλιέργεια πνευματική και ψυχική αποδέχεται την, το δικαίωμα που έχει οποιοδήποτε που έχει σχέση μαζί του, το τέρι του, να είναι μαζί του ή να μην είναι μαζί του. Δεν είναι υποχρεωμένο κανένα να είναι μαζί μα ή να παραμείνει μαζί μα, αν είναι μαζί μα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν και καμία να φτιάξει ερωτική σχέση μαζί μα, αν δεν θέλει. Και δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν και καμίαν ο οποίο είναι σε ερωτική σχέση μαζί μα, είναι σε συγκατοίκηση μαζί μα, είναι σε γάμο μαζί μα, να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ψυχική υγεία και ισορροπία και ο οποίο έχει την ελάχιστη αξιοπρέπεια, η αξιοπρέπεια είναι ηθικό όρο, δεν είναι ψυχολογικό όρο, αποδέχεται το πανανθρώπινο δικαίωμα του οποιοδήποτε να μην είναι, μένει, παραμένει παντρεμένο με τον οποιοδήποτε. Ο γάμο είναι επιλογή. Η σχέση ερωτική είναι επιλογή. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένα να κάνει ερωτική σχέση με κανέναν. Δεν είναι υποχρεωμένο κανένα να κάνει γάμο με κανέναν. Δεν είναι υποχρεωτικά αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα ελεύθερη βούληση. Και έλεγε κάποτε ένα παλιό μου πελάτη που του βγάζω το καπέλο. Έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο σπορ ο έρωτα και είναι για δυνατέ κράσει. Δηλαδή. Για να ασχοληθεί με τα ερωτικά και να πα να φλερτάρεις και να μπει στην ερωτική αρένα, πρέπει να έχει πολλέ δυνάμει και αντοχέ γιατί είναι πολύ φυσικό και επόμενο να φας απορρίψει, απογοητεύσει, χιλόπιτε. Εντάξει. Δεν είναι, δεν δικαιολογείται σε, ένα, σε μια υγιή προσωπικότητα να μην αποδέχεται την απόφαση του πρώην συντρόφου, της πρώην συντρόφου να μην είναι πλέον μαζί τους ή την απόφαση του ανθρώπου με τον οποίο φλερτάρουν να μην θέλει να είναι μαζί τους ευθύς εξ αρχής. Εντάξει. Και αν φάμε χιλόπιτα περαστικά μας, πραγματικά περαστικά μας γιατί είναι δύσκολο πράγμα, αλλά οφείλουμε να το ξεπεράσουμε. Και εσείς που όσοι είστε εδώ στο κανάλι καιρό πολύ και με γνωρίζετε καλά, έχετε βιώσει έχετε μαρτυρήσει και τη δική μου φάση, που πει ούτε δεν έχει ούτε 40 μέρε από τα γενέθλια μου, τι 4 μέρες που έφαγα και εγώ τη δική μου απόρριψη, πώ την χειρίζομαι και την διαχειρίζομαι. Δεν. Δεν το έκανα επίτηδε να τη χειριστώ και να τη διαχειριστώ δημοσίω. Έτυχε λόγω του ότι η σχέση μου ήταν γνωστή, ο γάμο μου ήταν γνωστό δημοσίω. Όμω θυμάστε και εγώ τι πρώτε μέρε ήμουν στα πατώματα, ήμουν στενοχωρημένη, ήμουν εξαιρετικά μελαγχολική, ε, ήμουν λυπημένη. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα να μην σε θέλει ο άνθρωπο ε, που είσαι ερωτευμένη μαζί του, που τον έχει παντρευτεί, που σε έχει νυμφευθεί γιατί αυτό είναι ο Η γυναίκα παντρεύεται τον άνδρα και ο άνδρα νυμφεύεται τη γυναίκα, που έχει φτιάξει όνειρα, που έχει επενδύσει συναισθήματα, ψυχή, αγάπη, όνειρα για το μέλλον. Όμω δικαιούται να το κάνει. Δικαιούται να μην σε θέλει πλέον, δικαιούται να σε έχει βαρεθεί, βαρεθεί, δικαιούται να μην σε αντέχει πλέον, δικαιούται ρε παιδί μου να πει δεν θέλω να ζω μαζί σου. Τελείωσε, μου τελείωσε. Δικαιούται ο άλλο να το τελειώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν του άλλου του έχει τελειώσει, ότι εμεί είμαστε τελειωμένοι ω άνθρωποι και δεν έχουμε αξία ω άνθρωποι. Έτσι θα το προσλάβουμε στην αρχή. Θα το πάρουμε προσωπικά. Δεν μπορεί να μην το πάρει προσωπικά. Το αν ο άλλο απορρίπτει και σε χωρίζει, η σου λέει: Δεν θέλω να είμαι μαζί σου. Δεν μπορεί να μην το πάρει προσωπικά. Προσωπικά θα το πάρει. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να το καλλιεργήσει μέσα σου, να το δουλέψει με, με τον υγιή μηχανισμό άμυνα τη εκλογή. Να το δει λογικά το πράγμα και να δει ότι μπορώ εγώ να αλλάξω γνώμη σε κάποιον ο οποίο δεν με θέλει. Και έναν άνθρωπο που δεν με θέλει, ο οποίο με έχει ζήσει. Άρα έχοντα με ζήσει για να μην με θέλει, σημαίνει ότι είναι σίγουρο πω δεν με θέλει. Πραγματικά. Ποιο χωρίζει από γάμο, από συγκατοίκηση, χωρί να είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να είναι με εκείνη τη γυναίκα, με εκείνο τον άνθρωπο. Δεν νομίζω να έχει κανέναν πάνω στον πλανήτη που χωρίζει χωρί να είναι σίγουρο. Που τη στιγμή που άλλο παίρνει από μόνο του την απόφαση να μην είναι πλέον μαζί σου, σημαίνει ότι δεν σε θέλει πια. Και άμα δεν σε θέλει πια, έχει χαθεί το κύριο συστατικό μια ερωτική σχέση, το να θέλει ένα τον άλλο. It takes two to tango. Δεν γίνεται να θέλει μόνο ένα. Μα θέλει μόνο ένα, δεν κάνουμε δουλειά. Πρέπει θέλουν και οι δύο. Εντάξει, Άρα στην αρχή εννοείται θα κλάψει, εννοείται θα είσαι στα πατώματα, εννοείται θα χαλάσει ο κόσμο σου όλο, εννοείται θα βρεθεί πρώτη αρέσει του εκπλήξεω, εννοείται θα πέσει η διάθεση σου κάτω, εννοείται ότι θα έχει και συμπτώματα κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρε, ειδικά τι πρώτε μέρε. Στην πορεία όμω, πα και ζητά βοήθεια από ψυχολόγο, άμα δεν είσαι καλά. Εγώ σα είπα, τι πάω και κάνω ψυχοθεραπεία. Στι 10 μέρε με το χωρισμό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, νομίζω. 10, 15. Δηλαδή, όταν όταν ένιωσα λίγο καλύτερα και είδα ότι δεν πάω καλά, είδα ότι ήταν μεγάλο το χτύπημα συναισθηματικά, είπα θα αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου και θα πιάσω τον εαυτό μου και θα τον πάρω να κάνω ψυχοθεραπεία σε άλλο ψυχολόγο, γιατί και ψυχολόγοι κάνουν ψυχοθεραπεία σε άλλου ψυχολόγου, ούτω ώστε να μπορέσω να ξεπεράσω αυτό το διάστημα του πένθου, να το ξεπεράσω δημιουργικά και να είναι και μια ευκαιρία για να καλυτερεύσω τον εαυτό μου. Με έχετε ακούσει να ασχολούμαι ε, με το πρόσωπο που ήμουνα μαζί. Με έχετε ακούσει να το κατηγορήσω. Με έχετε ακούσει να πω θέλω να έρθει πίσω, θέλω να μπει Τίποτα. Σέβομαι απολύτω την απόφαση του άλλου. Και σας το λέω αυτό ως παράδειγμα επειδή έτυχε αυτές τις μέρες. Το παρόμοιο βίντεο θα έκανα και να μην μου τύχαινε. Και πάτε πίσω στα 1500 και 1700 και πόσα βίντεο έχω στο κανάλι, που υπάρχουν παρόμοια βίντεο για χωρισμού, να δει ότι έχω πάντα αυτή την άποψη. Ότι ο καθένα δικαιούται να επιλέγει με ποιό θα είναι και δικαιούται να επιλέγει πότε δεν θέλει να είναι με κάποιον. Να σταματήσουμε να θεωρούμε πω μα ανήκουν οι άνθρωποι, κανεί δεν είναι κανένα, δεν μα ανήκει κανένα και να μα παντρευτεί και να μα νυμφευτεί και να μα παντρευτεί και παιδιά να κάνει μαζί μα και όλα, δεν μα ανήκει. Πρέπει να σεβόμαστε την ανθρώπινη ελευθερία των άλλων ανθρώπων και τη δική μα. Και επίση πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μα. Δεν είναι σεβαστικό προ τον εαυτό μα να επιδιώκουμε πάση θυσία να είμαστε με κάποιον άνθρωπο που δεν μα θέλει ή που είναι ουδέτερο απέναντί μα ή που είναι ξενερωμένο μαζί μα. Ξενερωμένοι μαζί μα. Να έχουμε αξιοπρέπεια. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη αξιοπρέπεια, την έχω χρησιμοποιήσει τρει φορέ αυτό το vlog. Δεν μ' αρέσει γιατί μου φαίνεται λίγο επιτακτική. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο δίθεν. Όμω μιλάω για ουσιαστική αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Να χτιμά και την ψυχή τη δική σου και την ψυχή του άλλου. Και αγάπη. Και να αγαπά του ανθρώπου έστω και αν δεν σε αγαπάνε. Ε, και κάποιο που δεν μα αγαπάει ερωτικά δεν σημαίνει πω δεν μα αγαπάει ανθρώπινα. Και ο καθένα αγαπάει με όποιο εργαλείο έχει. Με την ψυχή του. Ο καθένα αγαπάει με τη δική του ψυχή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ψυχή του άλλου, ούτε να την κάνουμε να είναι τάτσι μυτσικότσι με τη δική μα ή να είναι η ίδια με τη δική μα αν δεν είναι. Η παρόμοια με τη δική μα αν δεν είναι. Να αναλάβει ο καθένα την ευθύνη του και επίση το πιο σημαντικό πράγμα ε, στην αντιμετώπιση μια χιλόπιτα ε, ε, είναι το να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε μέσα σε μια σχέση για να είμαστε σημαντικοί ή αξιόλογοι άνθρωποι, ότι η ευτυχία δεν έρχεται μόνο μέσα από τον έρωτα, η ευτυχία δεν έρχεται μόνο μέσα από την ερωτική ολοκλήρωση, ότι δεν είναι σκοπός ζωής και αυτός σκοπός ο γάμος και ο έρωτας, είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, είναι όμορφο πράγμα ο έρωτας, ο έρωτας είναι πιο όμορφος από τον γάμο, θα γιατί ο γάμο ω θεσμό έχει και τι δυσκολίε του. Είναι όμω τι του. Οι γάμοι έχουν τι δυσκολίε του. Είναι όμορφο πράγμα να ερωτεύεσαι, να σε ερωτεύονται, να ερωτευθεί. Είναι ωραίο. Όμω, όμω, δεν είναι το μόνο τρόπο για να ζει κανεί το να ερωτευμένο. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρί τον έρωτα. Και στην πραγματικότητα οφείλουμε να ζούμε και χωρί τον έρωτα καλά, ούτω ώστε όταν θα μπούμε σε μια ερωτική σχέση αυτό να μην χαλά τι ισορροπίε μα, ώστε στην περίπτωση που τυχόν θα τελειώσει αυτή η ερωτική σχέση, πάλι να μην χαλάσουν οι ισορροπίε μα, μακροπρόθεσμα. Τι πρώτε μέρε να είμαστε χάλια, ναι, το καταλαβαίνω. Το να μα πάρει χρόνια και κόλλημα και μονή και δεν ξέρω τι άλλο, δεν είναι υγιέ. Και αν νιώθουμε ότι έχουμε τέτοια κολλήματα, πάμε από μόνοι μα και κάνουμε ψυχοθεραπεία για να διερευνήσουμε τι συμβαίνει με την ψυχούλα μα. Αυτέ είναι οι απόψει μου για το πώ αντιμετωπίζει μια ερωτική απόρριψη. Ε, και τελειώνω με τη σκέψη ότι δεν θα καθορίσουν οι άλλοι αν εμεί είμαστε αξιαγάπητοι και αξιέραστοι. Δεν θα το καθορίσει ο ένα που μα χώρισε, η μία που μα χώρισε, ο ένα που μα απέρριψε, οι δύο που μα απέρριψαν. Δεν θα το καθορίσουν αυτοί. Αυτό θα το καθορίσει η σχέση μα με τον εαυτό μα. Και αν αγαπήσουμε εμεί τον εαυτό μα, και αν. Ε, επενδύσουμε στην αυτογνωσία μας, στην, αυ... στην πνευματική μας εξέλιξη, στην αυτοαγάπη μας, τότε θα καταλάβουμε ότι είμαστε αξιαγάπητοι, έστω και αν την παρούσα περίοδο δεν υπάρχει κάποιος ή κάποια να μας αγαπήσει ερωτικά. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς έρωτα. Είναι ωραίος ο έρωτας, αλλά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς έρωτα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.